Κύριε Παπαδόπουλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές μας. Πείτε μας τι περιμένουμε. Χαμός. Αυτή είναι η λέξη που βγαίνει από τη, μετά την πρωτοφανή επιτυχία που είχαν οι εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Δεκάδες εκδηλώσεις και μπορούμε να πούμε με τις εκτιμήσεις που και οι νεότεροι έχουμε και με την πάντα τη γνώμη των παλιότερων και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ότι ορισμένες ξεπέρασαν κάθε προσδοκία και τα τελευταία 30 χρόνια ήταν οι μεγαλύτερες. Κάτι που μας, εδώ είμαστε τώρα στο Πάρκο Τρίτσι, εκατοντάδες μέλη της ΚΝΕ, με την εθελοντική μας δουλειά βάζουμε τις τελευταίες πινελιές σε αυτόν τον πολύ όμορφο χώρο που θα είναι και μεγαλύτερος και ανανεωμένος για να τηρούνται και πιο σωστά και όσο γίνεται περισσότερο τα μέτρα για την προστασία της υγείας των επισκεπτών. Είναι έτοιμος ο χώρος να υποδεχτεί πραγματικά δεκάδες χιλιάδες κόσμου. Ξεκινάνε αύριο λοιπόν οι εκδηλώσεις, είναι τριήμερες, έτσι, Πέμπτη, Παρασκευή, ναι, Σάββατο. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Και προφανώς η κορύφωση των εκδηλώσεων, η πολιτική κορύφωση τουλάχιστον, θα είναι η ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής. Το Σάββατο δεν ναι. προγραμματίζεται. Πάντα ξεχωρίζει αυτό, ναι, το Σάββατο είναι το απόγευμα στις 8 η ώρα. Η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση που εντάξει πάντα έχει την ξεχωριστή σημασία, αλλά φέτος που είναι πολύ μεγάλες οι ανησυχίες και ο προβληματισμός του κόσμου, ένα κομμάτι της επιτυχίας των φεστιβάλ, πέρα από μια ανάσα για πάρα πολύ κόσμο που μόνο το φεστιβάλ της ΚΝΕ και τον Ντογκητή θα μπορούσε να δώσει με αυτόν τον τρόπο, και πολιτιστική και αθλητική και δημιουργική και συλλογική και τα πάντα, είναι ότι έχει ανέβει ο προβληματισμός, το ενδιαφέρον απέναντι σε όλα αυτά που βιώνουμε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα και διεθνώς και με την πανδημία και με τους εργασιακούς όρους και στη μόρφωση και παντού, που οι θέσεις του ΚΚΕ τώρα ευελπιστούμε ότι θα ακουμπήσουν πάρα πολύ περισσότερο κόσμο. Θα είναι ταυτόχρονα η συγκέντρωση ένα δείγμα, σαν συνέχεια των υπόλοιπων εκδηλώσεων, ότι είναι ένα κρίσιμο τμήμα της νεολαίας της χώρας μας που συνεχίζει και παλεύει στους καθημερινούς αγώνες, δίνει όλες τις δυνάμεις μέσα στα σωματεία, στα μαθητικά συμβούλια, στους φοιτητικούς συλλόγους παντού και παλεύει και με προοπτική ότι αυτή η σημερινή βαρβαρότητα, που ιδιαίτερα για τη νέα γενιά προδιαγράφεται ότι μόνο χειρότερα γίνονται τα πράγματα, μπορεί να ανατραπεί, μπορεί να αντικατασταθεί με αυτό που λέει το δεύτερο σκέλος του συνθήματός μας, με την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας στο σοσιαλισμό. Και αυτή η μαζικότητα, αυτά τα, επειδή τα νεανικά πρόσωπα έχετε δει, έχουν γίνει πολύ ντεκόρ τελευταία στο κυβερνητικό κόμμα και σε άλλα κόμματα που θέλουν να εφαρπάξουν τις ψήφους και τις προσδοκίες της νεολαίας. Εκεί μέσα ο καθένας θα δει χιλιάδες δυναμικά, αποφασισμένα, χαμογελαστά νεανικά πρόσωπα που είναι έτσι γιατί ακριβώς παλεύουν για μια καλύτερη ζωή, για μια άλλη κοινωνία, όχι απλά δικαιότερη, για μια κοινωνία που δεν θα έχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Καταρχάς να πω ότι ολόκληρο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων εδώ στην Αθήνα, στο Πάρκο Τρίτσι, μπορεί να το βρει κανείς και στο Ριζοσπάστη και σήμερα και τις επόμενες ναι. μέρες και στο site του 902 ναι, ναι. και της ΚΝΕ. Πείτε μου, βλέπω ότι πέρα από το πολιτιστικό πρόγραμμα, καταρχάς εδώ να σημειώσουμε, μας το είχε πει, μας το είχε προαναγγείλει και ο Γενικός Γραμματέας, ναι, μιλώντας σε εμάς εδώ, ότι η τρίτη μέρα του φεστιβάλ θα είναι απολύτως αφιερωμένη το πολιτιστικό της σκέλος στο Μίκη Θοδωράκη, σωστά? Ναι, ναι, ήταν νομίζω η επόμενη ή η ίδια μέρα του θανάτου του μεγάλου μουσικοσυνθέτη του Μίκη, που ανακοινώθηκε από την εκπομπή σας, έτσι, σαν πρώτη. Ωρα, μετά βγήκε ανακοίνωση και του Κεντρικού Συμβουλίου. Πριν πάμε στο πολιτιστικό ναι. πρόγραμμα, βλέπω στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων πολύ σημαντικές συζητήσεις, ανεξαρτήτως αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί με τις θέσεις του ΚΚΕ, της ΚΝΕ, ενδιαφέρουσες συζητήσεις ως θεματολογία. Για παράδειγμα, βλέπω αυτή η οποία οργανώνεται για τα δύο χρόνια της πανδημίας. Ή για αυτό είναι. Που κουβεντιάζαμε προηγουμένως με τους ακροατές, τα 20 χρόνια εμπειρίας μετά το Αφγανιστάν. Μια συζήτηση που πρέπει να γίνει. Έτσι την έχουμε βάλει τον τίτλο, για τα 20 χρόνια αυτή την πολύτιμη πείρα. Πολύτιμη πείρα όχι μόνο για τους διεθνούς ανταγωνισμούς που εντείνονται παντού σε όλο τον κόσμο, αλλά πολύτιμη πείρα για το τι είναι αυτή η λέξη σύμμαχη, ισχυρή σύμμαχη που προστατεύουν τον κόσμο και τον λαό. Όπως μου λένε και για μας εδώ πέρα, ότι έχουμε πολύ ισχυρούς συμμάχους. Και λέμε, εντάξει, δεν θα τα πούμε πολύ αναλυτικά και στην εκδήλωση, αλλά μόνο μια ματιά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ. Όταν αποχωρούσαν τα αμερικάνικα στρατεύματα, μπορούν να δούνε ο λαός, που οι σύμμαχοι σε τι κατάσταση αφήσανε το λαό και πόσο τον προστατεύσανε. Θα μου επιτρέψετε όμως, λόγω της μέρας, να ξεχωρίσω μια άλλη συζήτηση αυριανή,
στο εργατικό στέκι, στο στέκι των νέων εργαζομένων στις 8 η ώρα. Είναι η πιο επίκαιρη από όλες με την έννοια των εξελίξεων των σημερινών. Και το κόκκινο ποτάμι που πλημμύρισε πραγματικά δεκάδες πόλεις της χώρας, εργαζόμενων από τα delivery, τη e-food και άλλους αλληλέγγυους που κατέβηκαν σήμερα στο δρόμο, είναι μια συζήτηση για τις σύγχρονες διεκδικήσεις των εργαζομένων, το πώς θα οργανωθούμε περισσότερο για να μπλοκάρουμε αυτό το τερατούργημα του Χατζηδάκη και να ξαξιλώσουμε όλο το αντεργατικό πλαίσιο που σταλιά-σταλιά, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα έχουν χτίσει. Και θα είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή και των διανομέων, γενικότερα κλάδων που συμμετέχουν πολλοί νέοι εργαζόμενοι, και γι' αυτό και οι ομιλητές είναι ανάλογα. Είναι από την Κόσκο, από το σωματείο της Κόσκο, από το σωματείο των εμποροϋπαλλήλων της Αθήνας. Θα είναι ο Γιώργης Στεφανάκης, εργαζόμενος της e-food και πρόεδρος του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού της Αθήνας, γιατί αυτή η πραγματικά όμορφη και ελπιδοφόρα σημερινή εικόνα πρέπει να έχει και συνέχεια. Και το φεστιβάλ μας επιδιώκει να είναι και αγωνιστικό ραντεβού, επιδιώκει να ξεσηκώνει τον κόσμο να γράφεται στα συνδικάτα. Ο επισιτισμός και όλο το Συνδικάτο του Επισιτισμού έχει και εκλογές το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη, που έδειξε και σήμερα ότι η δύναμη των εργαζομένων βρίσκεται στην οργάνωση, βρίσκεται στην αλληλεγγύη μεταξύ τους, για να μπορέσουν να συγκρουστούν αποφασιστικά με όλα εκείνα τα συμφέροντα, τους ομίλους, τις κυβερνήσεις, τα κόμματα που καταστρέφουν τη ζωή τους. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Να πω ότι σε ό,τι αφορά το πολιτιστικό πρόγραμμα, θα είναι εκεί ο Νταλάρας, θα είναι εκεί ο Κώστας ο Τριανταφυλλίδης, ο Μίλτος, ο Πασχαλίδης, η Νατάσα Υποφίλιο, ο Γιώργος ο Μαργαρίτης, ο Γραμμένος, ο Δελιβοριάς, ο Βασίλης ο Παπακοσταντίνος. Είναι πάρα πολλά. Ας με συγχωρήσουν και εσείς και οι άνθρωποι οι οποίοι με την παρουσία τους εκεί θα φωτίσουν πολιτιστικά το χώρο. Είναι πάρα πολύ. Ας μπει όποιος ακροατής θέλει τώρα να επιλέξει και πού θα πάει. Πείτε μας εσείς μόνο τι ώρα αύριο να έρχεται ο κόσμος, από τι ώρα ανοίγουν οι πύλες. Εμείς λέμε όσο πιο νωρίς, 6-7 η ώρα κάθε μέρα, για να μπορεί να γυρίσει τα στέκια, να δει τις εκθέσεις μας, να συζητήσουμε. Και από τις 8 και κάτι ξεκινάνε και οι συναυλίες που είναι πολλές, πλούσιες. Είπατε και εσείς για το αφιέρωμα στο Μίκη. Είναι χρέος μας σε ένα στυλοβάτι του φεστιβάλ. Από το πρώτο μέχρι τον θυμόμαστε με τη φυσική του παρουσία και στο 43ο το 2017 που είχε έρθει. Είναι χρέος μας να συνεχίσουμε η νεολαία να πορεύεται παντού με αυτά τα τραγούδια που δεν είναι μόνο τραγούδια κουράγιου και αγώνα, είναι τραγούδια προοπτικής που ανοίγουν το μυαλό. Τραγούδια που μπορούν να φωτίσουν ότι μπορούμε να ζήσουμε αλλιώς και να πάμε στην άκρη αυτό το δεν υπάρχει εναλλακτική που τσακίζει σήμερα συνειδήσεις και μας εγκλωβίζει σε αυτό το βάρβαρο σύστημα. Είναι πάρα πολύ πλούσιο το καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Έχει και τις ιστορικές του προεκτάσεις, γιατί ξέρετε, το φεστιβάλ έχει και ένα καθήκον της ΚΝΕ να δίνει το νήμα των αγώνων του λαού μας, της ιστορίας του, σε κάθε σύγχρονη, κάθε φορά σύγχρονη νεολαία. Και με αυτή την έννοια οι κομμουνάροι του Παρισίου, που πριν από 150 χρόνια με το αίμα τους άνοιξαν το δρόμο, φώτισαν και τη σκέψη και τη θεωρία και την πάλη της εργατικής τάξης ότι μπορεί να γίνει κυρίαρχος, μπορεί να πάρει την εξουσία, έστω και για 72 μέρες, έχει ξεχωριστή θέση στο φεστιβάλ μας, αυτή η πείρα, τα σύγχρονα διδάγματα, και που όχι μόνο στο φεστιβάλ, ξέρετε και σε λίγο στο κανάλι της ΚΝΕ στο YouTube, ξεκινάει και σε πρώτη μετάδοση θα προβληθεί ένα ντοκιμαντέρ που φτιάξαμε, που είναι πάρα πολύ όμορφο να το παρακολουθήσει κανείς, με γυρίσματα στο Παρίσι το προηγούμενο διάστημα, με τις συντρόφισσα την Αλέκα την Παπαρίγα, τον Μάκη τον Παπαδόπουλο, άλλα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, που φωτίζουν όχι μόνο τα ιστορικά γεγονότα που για την νεολαία είναι απαραίτητα, αλλά και τα σύγχρονα αυτά πολύτιμα διδάγματα της ιστορίας. Κλείνουμε κάνοντας από μεριάς μου την παρατήρηση ότι αναφερθήκατε στο νήμα που περνάει από χέρι σε χέρι. Βλέπω εδώ την τελευταία μέρα στο αφιέρωμα για το Θουδωράκη. Το νήμα βρίσκεται ανάμεσα στα άλλα χέρια, θα είναι και στα χέρια της Μαρίας Φαραντούρη, που επίσης θα είναι στο φεστιβάλ. Βεβαίως. Όταν λοιπόν το νήμα μεταφέρεται από αυτά τα χέρια, εκείνα τα χέρια που θα το πάρουν θα είναι εκείνα που αξίζει να το κρατάνε. Να είστε καλά, κύριε Παδιέλο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.